Πάμε και στο τελευταίο θέμα σήμερα. Ο ορισμός μελών Συμβουλής Εταιρείας Μεταμοσχεδία του Άγγλου Αρχείου Πραγματικής Δημοτικής Εταιρείας, η οποία δημοτικό ανακοινήτωπο έχει έδρασε από τρόπο εκείνη αλμοπίας. Ξέρετε, η εταιρεία διηγείται από συμβούλιο με 9 μελών, από τα οποία τα 5 υποχρεωτικά είναι δημότες του Τρακίου. Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο. Νομίζω ότι το καταστατικό δεν συνάδηκε με το νόμο του 34-43 του 2006, γιατί το άρθρο 266 αναφέρει οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώμεστερίες διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο. Τι κατησχύει εδώ, ο νόμος ή η καταστατικό? Εδώ ο νόμος είναι πιο πάνω. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα δεν το είχαμε εξετάσει. Δεν ξέρω τώρα τι. Οι αποφάσεις οι οποίες συγκέντρωσα το Συμβούλιο πρέπει να ορίσει όλα τα μέλη. Των τελευταίων 10 χρόνων είχαν νομιμότητα όλες οι αποφάσεις. Ήταν η οδός που ακολουθούμε τώρα. Και μάλιστα οι προηγούμενες αποφάσεις πρώτα γινόταν η Γενική Συνέλευση και μετά το Διοικητικό Συμβούλιο. Το θέμα να συζητηθεί μαζί με, με την Γενική Συνέλευση. Εμείς θα ορίσουμε. Να μας διευκρινίσει. Εμείς θα ορίσουμε. Γιατί σε ποιο πράγμα, κύριε Πασόη, πέρσι οι αποφάσεις τις προηγούμενες είχαν νομιμότητα. Τις περασμένες, πάλι ακολουθώντας την ίδια οδό, πάλι είχαν νομιμότητα. Τον τελευταίο 12 χρόνο οι αποφάσεις έχουν αυτή τη διαδικασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, για να είναι νομίζω σύμφωνο με τον Περιστατικό, όριζε όλα τα μέλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι. Κάντε λάθος, κύριε Πασόη. Το Δημοτικό Συμβούλιο όριζε πρόεδρο, αντιπρόεδρο, μέσα στη. Σα διάβασα το άρθρο, κύριε Πρόεδρο, δεν νομίζω να μην καταλάβει. Τι λέει το άρθρο 22, το οποίο δεν πιστεύω. Ήθελα να περάσουμε στο παρελθόν, οπότε θα δούμε άλλα πράγματα ή θα μείνουμε εδώ και προχωράμε. Όχι με έναν άλλο λόγο, προσπαθούμε όλοι να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε το θέμα σωστά. Να μην έχουμε προβλήματα την επόμενη μέρα, κάνετε το θέμα. Ούτε εμείς που. Εγώ έκανα μια πρόταση, κύριε Πρόεδρε, να έρθει πρόταση ο βιβλιογράφος, να μας δώσει τις διευκρινήσεις απαραίτητες και να προχωρήσουμε και τα δύο θέματα μαζί. Το διάλειμμα να ισχύσει δηλαδή μέχρι τις 8 η ώρα. Αυτό το θέμα να συζητηθεί ταυτόχρονα με την Γενική Συνέλευση. Εγώ θεωρώ. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά νομικά πλέον, όταν πήραμε νομιμότητα οι αποφάσεις οι περασμένες σας, οι αποφάσεις εδώ και 12 χρόνων, δεν μπορεί να είναι στρεβλωμένες. Δεν μπορεί να είναι στρεβλωμένες. Συμφωνούμε ότι κατησχεί ο νόμος. Το καταστατικό έπρεπε να συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους. Ζούμε σε διατάξεις ο νόμος. Κάνατε τροποποίηση, έκανε τροποποίηση. Δηλαδή, όσοι τροποποιήσει γίνανε. Αυτό το θέμα το συζητήσαμε. Αυτοί που το γράφανε οι νομικοί. Πρέπει να τροποποιηθεί. Πρέπει η νέα δημοτική αρχή. Επίση, σύμφωνα με αυτό που έχουμε. Δεν μπορεί να ορίσει μέρο εάν δεν το στείλουμε εμεί. Εγώ έκανα την πρότασή μου, κύριε Πρόεδρε, να το προχωρήσει έτσι. Η πρόταση που υπάρχει από το Προεδρείο είναι αυτή. Να περιμένουμε. Συγγνώμη, να επαναλάβω την πρότασή μου. Να μας περιμένουμε τον συμβουλιογράφο να μας διευκρινίσει αυτά τα ζητήματα. Και αν είναι να προχωρήσουμε ταυτόχρονα σαν Δημοτικό Συμβούλιο, κάνουμε όπως είπατε νωρίτερα, και μετά προχωράμε στη Γενική Συνέλευση. Απλό. Θα πρέπει να δούμε τη λογικότητα. Συνέταξε ήδη σε προγράμμα στο ταξιδιωτικό. Νομίζω ότι θα μας δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Πέστε μου, αν έχετε την καλοσύνη, με ποιο αιτιολογικό η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ορίσει το μέρος αντιπολίτευσης. Αφού τα πέντε μας θα ψηφιστεί. Εγώ είπα όλα τα μέλη να ορίσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είπα να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Τώρα να γίνει το διάλειμμα. Θα γίνει το διάλειμμα τώρα. Κύριε Πασόη, ορίστε. Να κάνουμε τα εύκολα δύσκολα. Η σκοπιμότητα της τοποθέτησης σας μπορείτε να το πείτε για την κατανόηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παντού βλέπετε σκοπιμότητα, κύριε Πάρκο. Σας παρακαλώ. Λίγο, παιδιά. Εγώ ζήτησα μια αναβολή, μάλλον ένα διάλειμμα, και μετά θα συνεχίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να κάνει και η Γενική Συνέλευση. Δεν είναι σκοπιμότητα, παιδιά. Η σωστότητα της απόφασης. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω τον. Εγώ έκανα μια πρόταση προς το σώμα. Δεν έχουμε πρόβλημα να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Θα το δώσω αμέσως. Άρα, οποιοδήποτε μπορεί να προσφέρει τις αποφάσεις
τις προηγούμενες και να ανακοινώσουν όλες τις αποφάσεις που έχουν γίνει. Μισό λεπτό, γιατί φιλολογούμε εδώ. Αν εξουσίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βασόη, το σχήμα είναι μονομετοχικό ή κάνω λάθος. Της επιχείρησης του Ολυμπρόν. Οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι μέτοχοι της επιχείρησης, ναι ή όχι. Το Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ 27, είναι το ίδιο πράγμα με τους μετόχους. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την ώρα. Δεν σου ενδιαφέρει σαν Γενική Συνέλευση. Παίζεται δηλαδή με τις λέξεις, όχι με την ουσία. Εγώ δεν βλέπω, κύριε Πρόεδρε, μου συγχωρείτε την παραγωγή, γιατί όπως είπατε και εσείς και πολύ ορθά είπατε, έτσι και η ακολουθή όλη η διαδικασία. Νομίζω όπως είπε και το θέμα είναι ορθό, έχει γίνει και στο παρελθόν που πρέπει να αποκολουθήσουμε το πράγμα. Ευχαριστώ. Επειδή είναι στις απόφασεις και η περαιτέρω συνέχεια για την έγκυση της πνευμότητας είναι αυτή του Προεδρείου, όπως είναι το κάποιο θέμα έτσι, μας προχωρημένοι το ρεχτούμε, και να προχωρήσουμε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει λόγο να μεσολαβήσουμε τώρα. Ορίστε, Πρόεδρος Βίνος Δημήτριος, αναπληρωτής Πρόεδρος Σωτηριάδης Σιμεών, Αντιπρόεδρος Βέσκος Δημήτριος, αναπληρώτρια Αντιπρόεδρος Γιάκα Μαρτίνα. Διευθύνων Σύμβουλος Δίψης Χρήστος με αναπληρωτή του τον Νίτση Γεώργιο. Η μειοψηφία αναμένους, το τακτικό δηλαδή. Πριν προχωρήσω στην πρόταση της μειοψηφίας, θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Δήμαρχο. Να μας αναφέρει αν θέλει να μας υπολογίσει την αυτοπρόταση για την Προεδρία της Νομοθετικής Ανώνυσης Εταιρείας. Με τα τόσα προβλήματα που έχει ο Δήμος και με τα τόσα καθήκοντα που πρέπει να διεκτεριώσει, δεν μπορώ να καταλάβω πρώτη σου δημάρχη να λάβει την Προεδρία των Ευρωπαϊκών. Αν θέλει να μας εκλογήσει την πρότασή του και για πρόσωπο της μειοψηφίας προτείνω τον κύριο Αλή Γιάννη να αναπληρωθεί τον κύριο Θεοδωρή Αναστάσιο. Ο κύριε πρώην δημάρχε, έχω δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη της περιοχής μας και ένας πόλος αυτής της ανάπτυξης είναι τα Λουτρά. Η παρουσία μου εκεί δεν θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα είμαι μεταβατικά, θέλω να γνωρίσω από κοντά το χώρο, τα προβλήματά του και τι προοπτικές έχει και πώς μπορεί αυτός ο χώρος να προσφέρει στον τόπο οικονομικά ωφέλη. Δεν θέλω να σταδιοδρομήσω στα Λουτρά. Δεν είναι στόχος μου αυτός. Θεωρώ όμως ότι για να μπορέσω να δώσω καλύτερες λύσεις ως Δημοτική Αρχή, θα το κάνω καλύτερα όταν γνωρίσω τον χώρο αυτό και σχεδιάσουμε μαζί με τους συνεργάτες μου έτσι, τα πράγματα εκεί απάνω. Η θέση μου εκεί είναι άμυστη. Θα πρέπει αυτό να το δηλώσω στο σώμα, ότι δεν δικαιούμαι μισθού. Θα είμαι άμυστος. Επομένως, επομίζομαι ένα βάρος πολύ σημαντικό και όπως είπατε και βεβαίως ο Δήμος εδώ έχει σημαντικά προβλήματα και ζητήματα, όμως θεωρώ ότι το κομμάτι των Λουτρών είναι ένα κομμάτι του Δήμου. Είναι επιχείρηση δική μας, έτσι και θέλω να βελτιωθούν τα ποσοστά εσόδων εκεί. Ασχοληθούν κύριε Δήμαρχε. Έχουμε αξιόλογα. Να διαθέσουν περισσότερο χρόνο. Έχουμε αξιόλογα στελέχη και έχουμε αξιοποιηθεί τα περισσότερα. Διαφέρεστε πολύ βλέπω για το χρόνο. Μπορεί να μην σας καλύπτει, είναι δικό σας θέμα. Εμείς ασκούμε την πολιτική τη δική μας, για αυτήν θα κρυφτούμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό δεν είναι πολιτικός λόγος. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πολιτικός λόγος η αντοχή μου. Θα μπορούσα να πείτε οτιδήποτε άλλο. Όχι αν αντέχω. Αντέξω, μη στεναχωριέστε. Και αν δεν αντέξω, θα σταματήσω. Ωραία, ωραία.
ότι τουλάχιστον η εκλογή αυτή είναι ανακόλουθη της βαρύτητας που ισχυρίζεστε ότι θέλετε να δώσετε στη δημοτική επιχείρηση. Τα προσόντα τα οποία νομίζουμε ότι αυτή η θέση έπρεπε να καλυφθεί από άνθρωπο με αποδεσμένα ουσιαστικά προσόντα με εμπειρία που να ανοίξει άλλους δρόμους για την υπόθεση του Μοτοβού. Υπάρχει, είπα ότι η διοίκηση αυτή είναι καταβατική. Δεν μπορώ να βάλω τώρα τις προδιαγραφές του Διευθύντα Συμβούλου, αυτό το κάνουμε στη συνέχεια. Είναι μεταβατική, γιατί δεν μπορούσα σήμερα να μην ορίσω, ούτε είχα τη δυνατότητα εγώ να μπω σε προκήρυξη για Διευθύντα Συμβούλου. Θα παρετήσετε δηλαδή τον κύριο Δήμητρη. Όταν θα έρθει η ώρα και θα είμαστε έτοιμοι για το καινούργιο. Επειδή είμαι μεταβατική, γι' αυτό και συνενώ σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και για έναν λόγο πάλι ευχάριστο το ότι υπήρξε πολιτικός δράμος και βλέπω ότι από χθες που το διαπίστωσα υπάρχει μια ροή καλή. Θα αυτό... σας κουράσω, αφού σε προηγούμενες γενικές συνελεύσεις είχαμε αναποκτήσει εξωτικά επιπαντός επιστητού. Παραδίδουμε μια επιχείρηση παρόλε τις αξιότητες, τις αγκυλώσεις και τα προβλήματα του νέου νομικού πλαισίου όπως υποχρεωθήκαμε να λειτουργήσουμε. Όχι απλά βιώσιμη, αλλά υγιή, εξελίξιμη και με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Δεν είναι υπερβολικά τα όσα λέω. Ούτε η υπερβολή, ούτε η έπαρση με χαρακτηρίζουν. Μπορώ να τεκμηριώσω ακρεφνώς τα όσα ισχυρίζομαι. Μπορώ να το κάνω γιατί πέρα και πάνω από τους αριθμούς και τα στοιχεία υπάρχει το γεγονός ότι στη θητεία μου επί 3,5 χρόνια ως πρόεδρος της επιχείρησης των Λουτρών ήμουν παρόν σε όσα διαδραματίστηκαν στο χρονικό αυτό διάστημα. Φεύγω με την πικρία ότι αναγκαστήκαμε μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συνεργάτες μου να περιοριστούμε σε οργανωτικό και διαχειριστικό ρόλο για να καταφέρουμε να την καταστήσουμε βιώσιμη. Στερηθήκαμε τη χαρά της επίτευξης στρατηγικών στόχων και ψηλών προσδοκιών. Είναι άλλωστε γνωστό σε όλους σε ποια κατάσταση παραλάβαμε την επιχείρηση. Οι υποχρεώσεις σήμερα είναι περίπου στις 504.000 ευρώ και οι απαιτήσεις 398.000. Άρα η διαφορά είναι πολύ μικρή. Η δική σας διοίκηση ξεκινά από άλλη αφετηρία και προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να την οδηγήσετε εκεί που δύναται να φτάσει, ακόμα και στην παρούσα οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Οι καταστατικούς εταιρείες πρέπει να ορίσουμε 5 μέλη που προέρχονται από την δημοτική κοινότητα του Τρακίου. Ούτσκας Πέτρος, αναπληρωτής Γιάννης Γιάννης. Τέγιου Σάγκη, αναπληρώτρια Γαβαλάκη Ελένη. Μπουρνάζ Μελπομένη, αναπληρώτρια Γιασβουλίδου Μαρία. Μπίνος Γιάννης, αναπληρώτρια Δραμάνια Κατερίνη. Τραγιανού Μαρία, αναπληρώτρια Σκύρο Ευαγγελία. Η Δήμαρχη είναι Μπίνος ή Μπίνας. Μπίνας. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να το λόγω. Ορίστε. Εμείς όλη τη διάρκεια του προηγούμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάσαμε νωρίτερα, δείξαμε την απαραίτητη συνένεση και συμφωνήσαμε και ψηφίσαμε όλες τις προτάσεις της πλειοψηφίας. Βλέπω σύνδεσμο τώρα όμως μια αντιδημοκρατική διαδικασία. Άκρος αντιδημοκρατική διαδικασία. Δεν εκφράζεται η πλειοψηφία του χωριού από κανέναν μέλος που προτείνει ο Δήμαρχος. Είναι εθνικό δίκαιο πάντα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να συμμετέχει στη διοίκηση. Από την αρχή του Καποδίστρια συμμετείχαν όλοι οι πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να προτείνω ένα μέλος εγώ. Η Δάβρος δεν θα ψηφίσει ότι πρόεδρος του Δημάρχου. Θα προτείνω λοιπόν τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έβαλε 204 ψήφους. Και όλος ο συνδυασμός, ζητιάνου παραδοσίας δηλαδή, έβαλε 580 ψήφους. Το 60% του χωριού. Προτείνω λοιπόν τον Κοτσουβάδη τον Γιάννη, με αναπληρωτή το γη στο γιο. Δεν πασόλη, δεν είναι θέμα ψήφων. Είναι θέμα δημοκρατικής λειτουργίας, κύριε Δήμαρχε. Δεν είναι θέμα ψήφων και κρατήσετε ψυχραιμία σας. Και εσείς δεν ρωτήσατε κανέναν όταν τοποθετούσατε αυτούς που θέλατε. Κάνουμε πολιτική και ο καθένας κρίνεται από τις αποφάσεις. Ακριβώς έτσι. Η μειοψηφία έχει μία θέση,
Είδατε ότι σας πλησίασα, σας πρότεινα εγώ τον κύριο Ιωαννίδη για να υπάρξει συνέχεια στα Λουτρά. Από εκεί και πέρα τώρα τα άλλα τα θεωρώ. Υπάρχει μια πλειοψηφία στο χωριό η οποία είναι εκφρασμένη, κύριε Δήμαρχε, έτσι. Εκείνη η πλειοψηφία είναι υπερσπασμένη όσον αφορά τη λειτουργία του τοπικού συμβουλίου. Εμείς τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου δεν τον απορρίψαμε. Είναι εκλεγμένος πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Εκεί θα διαδραματίσει το ρόλο. Δεν είναι το δελάτο καταστατικό ότι πρέπει τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου να πάρει στα Λουτρά. Σα είπα ότι πρέπει να καταλάβετε. Δηλαδή το τοπικό συμβούλιο έχει άλλο ρόλο. Δεν κατάλαβα δηλαδή το ποιοι θα οριστούν θέμα δημοκρατία ή κάτι τέτοιο. Μπορώ να πω άποψη, κυρία Δημοκρατή. Έκανε πρώτο ο κύριο Πασόη. Όμω είναι υβριστικό. Τι το υβριστικό βρήκατε, κύριε Δημοκρατή. Μα κατηγορεί για αντιδημοκρατία. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω την πρόταση σαν δημοκρατή. Έτσι του δικού του στο συμβούλιο ρώτησα άλλου. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, θα μπορούσε να προτείνει, αλλά όχι με αυτό. Για πλειοψηφία, κύριε Δημήτρη. Όχι με αυτό το είδο. 60%. Έγινε η πρότασή σα. Δεν θα μαλώσετε, δεν μαθαίνετε. Όχι, ότι από τον τρόπο που έγινε η εκλογή των ανθρώπων που από τη καθημερινότητα θα ασχοληθούν με το ζήτημα των Λουτρών, τουλάχιστον προ το παρόν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ότι θα πάμε προ μια διαφορετική λογική από αυτή που υπήρχε. Ελπίζω να ενδεξευτώ ή να δεχτώ και το πούμε την άποψη του κ. Δημάρχου ότι συντόμως σχετικά θα γίνουν σχετικές αλλαγές όταν θα οριμάσουν λίγο περισσότερο τα πράγματα. Όμως έτσι θα οφείλουμε να επισημάνω ότι δεν νομίζω ότι θα πάμε προς μια τέτοια κατεύθυνση που όλοι και ίσως θα θέλουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο το εξής, υπό τον Τράγκη, είναι λογικό ο θεσμικός παράγοντας του χωριού, το τοπικό συμβούλιο, να έχει έναν εκπρόσωπο. Από αυτή την άποψη και μόνο, δεν λέω από ποιο συνδυασμό προέρχεται. Σήμερα προέρχεται από το ένα συνδυασμό, αύριο από τον άλλο συνδυασμό. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον από την άποψη τη καλύτερη συνεργασία, από τη στιγμή λέω που προέρχεται στο καταστατικό του Λουτρών αυτό έτσι, γιατί μπορεί είναι ένα θέμα που είναι συζητήσιμο και πιστεύω κάποια στιγμή θα έρθει προ συζήτηση και πρέπει να δοθεί το θέμα του κανονισμού. Όμως, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή ισχύει, ειλικρινά θεωρώ ας το πούμε ότι δεν είναι ο καλύτερο τρόπο απέναντι στην τοπική κοινωνία, να εκλέγονται 5 μέλη από το χωριό και να μην είναι κάποιος από το τοπικό συμβούλιο και δι' ο πρόεδρος. Ορίσουμε στην ψήφιση της πρότασης του Δημάρχου, έτσι προσυντάθηκε. Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση? Χέρια παρακαλώ. Καθορίστε λίγο από την πρόταση. Και συμφωνώ με την πρόταση του κ. Πασόη. Ορίστε λίγο τα δεύτερα του κ. Πασόη πρόταση. Να είναι ο πρόεδρος. Λευκό. Ένα λευκό. Πρότεινα να συμμετέχει ο πρόεδρος. Κάτι πρόταση, συγγνώμη, να συμμετέχει ο πρόεδρος. Μόνο ο πρόεδρος, δηλαδή είναι και αυτό. Ναι, συμφωνώ. Άρα, με την πρόταση του Πασόλη, λίγο να ξαναμετρήσουμε στα χέρια. Ο Ζαχαριάδης είναι ένας που λέει φιλά. Πώς είμαστε εδώ πέρα, όχι. Βάλτε το, εγγύσω το. Άρα, πώς είναι. 16. 16 ψήφου πέρα πρόταση του κ. Πάρθου. Δεν μα απασχολεί, δεν είναι αυτή η στιγμή εδώ πέρα. Και η πρόταση του κ. Πασόη, κυρία. 9. Άρα συγκροτείται το σώμα των διοικητικού συμβούλων των Λουτρών με την εξή σύνθεση. Πρόεδρο κ. Δημήτρη Μαναπτώτη και του Εσωτερικού Σύμβουλου. Πρόεδρο κ. Δημήτρη Μαναπτώτη και κυρία Γιάκα Μαρτίνα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δήμης Χρήσος, αναπληρώνει τον κ. Νίτση Γεώργιο. Ο κ. Μέλος, ο κ. Πούτσικας Πέτρος, αναπληρώνει τον κ. Γιάτσο Γιάννη. Η Πέγιου Σάνια, αναπληρώνει την Χαβαλά και την Ελένη, Μέλος. Ο Μουνάζη Μερκομένη, αναπληρώνει την Γιασβουλίδου, τη Μαρία. Ο Πίνης ο Γιάννης, αναπληρώνει την Αδραμάνη, την Κατερίνη. Και η
Στραγιανού η Μαρία με αναπληρωτή τη Ιώση την Ευαγγελία. Και ο κύριος Ιωαννίδης, ο Γιάννης, με αναπληρωτή τον Θεοδωρίδη τον Κάσο.